Επιτρέψτε μου να πω μερικά για αυτή την διαδικασία, αλλά και για την ουσία του θέματος το οποίο θα συζητήσουμε. Θέλω να διευκρινίσω μερικά ζητήματα, έτσι ώστε αν υπάρξει και αντίλογος να είναι κατατεθειμένος και να είναι σε γνώση όλων μας μερικά θέματα. Το άρθρο 15 του Συντάγματος, στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις σε σχέση με κινηματογράφο, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση τα λοιπά, είναι μία υποχρέωση για την Βουλή. Δηλαδή καθιστά τη Βουλή υπεύθυνη, έτσι ώστε να υπάρξει η διαδικασία της υπερψήφισης με 4/5 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Βουλή μπορεί να το κάνει? Ενώ όχι θεωρητικά, προς Θεού δεν θέτω ερωτήματα, ρητορικά. Δηλαδή είναι σε θέση η σημερινή Βουλή με την οκτακομματική τη σύνθεση, με απόψεις των κομμάτων που έχουν κατατεθεί γενικώς για την χρησιμότητα ή για οτιδήποτε άλλο λόγο για τις ανεξάρτητες αρχές, να υπάρξει αυτή η μεγάλη συνένεση των 4/5. Αυτό το ερώτημα πριν από ένα χρόνο μόνο ως ρητορικό μπορούσε να τεθεί, διότι δεν γνωρίζαμε στην πρώτη σύνοδο της Βουλής τότε εάν πράγματι μπορούσε να επιτευχθεί μια τέτοια συνένεση. Το δε παρελθόν της τετραετίας τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι έδειχνε ότι κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο, παρότι ήταν λιγότερα τα κόμματα και ενδεχομένως υπήρχαν και ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις στο επίπεδο των τότε κυβερνήσεων. Στο διαρρεύσαν διάστημα, αυτή η διάσκεψη των Προέδρων, με συμμετοχή και συμβολή των πολιτικών δυνάμεων, πέτυχε αυτές τις μεγάλες συνενέσεις που απαιτεί, επαναλαμβάνω, το Σύνταγμα από τη Βουλή για να υπάρξουν οι 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Για τις 4 εξ αυτών υπήρξε απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων έγκαιρα, μετά από συνεννόηση και συνένεση ευρύτερη, με αποτέλεσμα να λειτουργούν εδώ και κάποιο καιρό και οι 4 ταυτόχρονα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην προηγούμενη σύνοδο, αναδίμηνο περίπου, γινόταν εφικτό να μπει μπροστά και μία ανεξάρτητη αρχή. Άρα, η σημερινή Βουλή, με τη σημερινή τη σύνθεση και από πλευράς αριθμού κομμάτων, αλλά και από πλευράς πολιτικής βούλησης των δυνάμεων, έχει αποδείξει ότι μπορεί, πέραν το ότι πρέπει κατά το Σύνταγμα, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση κατά το Σύνταγμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγιναν, ειδικά για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπήρξαν άκαρπες 3 συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων. Το ιστορικό της νομοθεσίας που αφορά στο καθεστώς αδειοδοτήσεων για την τηλεοψία, δείχνει και με το νόμο του 7 και με το νόμο του 12, τότε ήταν υπουργοί ο κύριος Δρουσόπουλος και ύστερα ο κύριος Βορύδης, ότι ο αριθμός των αδειών ήταν ζήτημα το οποίο η κεντρική κυβέρνηση διά της νομοθέτησης της Βουλής έτεμνε, δηλαδή έφερνε σαν αποτέλεσμα.
Και από εκεί και ύστερα υπήρχε η ευχή, δεν έγινε ποτέ δυνατόν αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τότε να τακτοποιήσει το τηλεοπτικό τοπίο. Τότε ήταν ακόμα το αναλογικό φάσμα. Και ο νόμος, ο 4339, δεν μ' αρέσει να ονομάζουμε τους νόμους με τους υπουργούς που τα φέρουν, το καταλάβατε και προηγούμενα που είπα για τον κύριο Ρουσόπλο και τον κύριο Βορύδη, επί υπουργίας του κυρίου Παπά, προβλέπει σαφέστατα στα άρθρα 11, 12, 13, 1, 14, 15 την εμπλοκή, την άμεση εμπλοκή και την αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης στο προκείμενο ζήτημα. Άρα και η υπάρχουσα νομοθεσία είναι σαφής ως προς αυτό. Παραμένει βεβαίως το ζήτημα του αριθμού των αδειών, θυμάστε, για το οποίο υπήρχε η ένσταση και η διαφοροποίηση, η οποία όμως στην Ολομέλεια της Βουλής είχε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το είχαμε υπερβεί, είχε νομοθετηθεί. Εάν υπήρχε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη διάρκεια ή μετά ή οποιαδήποτε στιγμή ή και πριν από αυτή την νομοθεσία των 4339, είναι προφανές ότι θα είχε αναλάβει την περαιτέρω διαδικασία κατά τον ισχύοντα νόμο, δηλαδή κατά τον 4339. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολλές και ότι οι εκκρεμότητες που δημιουργεί η μη λειτουργία του είναι πάρα πολλές, πολύ σοβαρές και για τις οποίες και εμείς έχουμε το μέρος της ευθύνης που κατά το Σύνταγμα μας αναλογεί. Δεν είναι μόνο η αδειοδότηση των πανελλαδικών λεγόμενων καναλιών, για τα οποία γίνεται τόση συζήτηση και για τα οποία υπάρχει και στη δικαιοσύνη μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είναι ένα πλήθος ζητημάτων, δεν θέλω να σας απασχολώ. Μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική νομοθεσία για το ΕΣΟΡΟΥ ή και στην ανάρτηση απλώς στο ίντερνετ. Ένα πλήθος ελεγκτικών, ρυθμιστικών και όχι τύπης, αλλά ουσία κανονιστικών διαδικασιών με βάση τις οποίες το ΕΣΟΡΟΥ σε καθημερινή βάση διαμορφώνει τον έλεγχο, τη ρύθμιση όλου του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Υπάρχει λοιπόν μια αναπηρία που δεν αφορά μόνο στο ζήτημα για το οποίο συζητάμε, η οποία είναι παρατεταμένη επί ένα χρόνο τώρα και η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχω και υπόμνημα που είναι στη διάθεσή σας. Έχω όλα τα σχετικά έγγραφα. Είναι στη διάθεσή σας και υπόμνημα των εργαζομένων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ακριβώς για τις εκκρεμότητες οι οποίες μένουν, ας πούμε, στον αέρα από αυτή την... από το ότι δεν υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Από δε τις εκθέσεις της αρχής, οι οποίες μας έχουν κατά έτος κατατεθεί στη Βουλή και από την πιο πρόσφατη, δηλαδή που αφορά στο 14 ή και στο 15 από το υπόλοιπο του Συμβουλίου που έχει μείνει, προκύπτει ευθέως, ευθύτατα, το εύρος, το μεγάλο εύρος, το δικαιοδοτικό, αυτή τη ανεξάρτητη αρχή για αυτό το ζήτημα. Και προκύπτει, επαναλαμβάνω, και η αναπηρία εκ του ότι, δεν χρησιμοποιώ την έκφραση μπλοκάρετε, το εννοώ αυτό, δεν το χρησιμοποιώ, το ότι δεν είμαστε σε θέση όμως να διαμορφωθεί η σύνθεσή του και η ίδρυσή του και η λειτουργία του. Η ευθύνη βαραίνει βεβαίως όλους μας, αλλά και κάθε έναν ανάλογα με την άποψη και με τη στάση που έχει τηρήσει για αυτό το ζήτημα. Κλείνω λέγοντας ότι νομίζω ότι και στον κύκλο ενδεχομένως που θα γίνει ύστερα από τους εκπροσώπους των κομμάτων, λέγοντας ότι οι αιτιάσεις, οι δημόσιες, και μιλάω τώρα για αυτή τη βδομάδα που περνάμε,
από πλευράς των κομμάτων ή τοποθετήσεις τους, ενώ των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν είχαν συνομολογήσει, συνενέσει στην διαμόρφωση, στην σύγκληση, τη διαμόρφωση του ΕΣΟΡΟΥ, είναι δύο ειδών. Από τη μία υπάρχει μία στάση ότι ενδεχομένως, επειδή είναι σε εξέλιξη μία διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να υπάρχει μία αναμονή ως προς αυτό το ζήτημα για να μπορέσουμε ύστερα, αποδεχόμενοι όλοι το επίγον της υπόθεσης, να νομοθετήσουμε. Θα το ακούσουμε ύστερα και από τους ίδιους τους συναδέλφους. Από την άλλη υπάρχει και μία άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία από την παρούσα διάσκεψη των Προέδρων και ενδεχομένως και από την παρούσα σύνθεση της Βουλής, εάν δεν αλλάξει η νομοθεσία, δηλαδή αν δεν πάψει να ισχύει ο 43-39. Και αυτό τίθεται ως προϋπόθεση για τη συζήτηση εδώ πέρα μέσα. Ως προς αυτή την αιτία θεωρώ ότι με βάση αυτά που είπα και προηγούμενα, δεν έχει επιχείρημα θεσμικό και κοινοβουλευτικό που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προβληματιζόμενοι ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι ή αλλιώς. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πως, καθώς είμαστε διαφορετικά κόμματα και έχουμε διαφορετικές απόψεις πάνω στα ζητήματα, θα μπορούσε αυτό το επιχείρημα να είναι παντός καιρού και για οποιοδήποτε θέμα, ότι αν αυτός ο νόμος δεν υπάρχει αντικείμενο απόφαση και μάλιστα για μια υποχρέωση εκ του συντάγματος. Και θέλω να πω ότι επειδή είχαν υπάρξει και άλλες αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, δηλαδή στο προηγούμενο διάστημα, ή θα υπάρξουν και στο μέλλον, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ό,τι καλύτερο να είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση η αξιωματική αντιπολίτευση εν προκειμένου στη βάση μιας πραγματικής αντιπαράθεσης και ένστασης για ένα νόμο να μην συνηγορεί και να μην επικουρεί στο να λύσουμε ένα τέτοιο θέμα. Ενώ, επαναλαμβάνω, μπορέσαμε για τις άλλες τέσσερις ανεξάρτητες αρχές με σημαντική συμβολή και των στελεχών, των συναδέλφων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και, εν πάση περιπτώσει, στο προηγούμενο διάστημα, ήθελα να το θυμίσω αυτό και δημοσίως, τα πρακτικά είναι στη διάθεση οποιοδήποτε και στην Ολομέλεια της Βουλής, αν χρειαστεί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν υπήρξε ποτέ από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, όποιο κόμμα και αν ήταν σε αυτή, αυτό το επιχείρημα, δηλαδή αυτή η αιτία, ή παίρνουν τον νόμο πίσω ή δεν συζητάμε. Άρα ήθελα προκαταβολικά κατά κάποιο τρόπο ως προς αυτό το ζήτημα, ότι κατά τη γνώμη είναι κάτι το οποίο προφανώς μπορεί να τίθεται από οποιονδήποτε, δεν μπορεί όμως να μπει σε συζήτηση για να μεταπιστεί οποιοδήποτε άλλος. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα έτσι εισηγητικά, αλλά επειδή γνωρίζω ότι επί της ουσίας θα γίνει μια συζήτηση, ήταν σωστό να θέσω, ας πούμε, κάποια θέματα και έτσι ιστορικά και ως προς την νομοθεσία την ισχύουσα και ως προς την επιταγή του συντάγματος. Κύριε Κακλαμάνη, μήπως θέλετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία λείπουν, διότι αυτή τη στιγμή μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.